Και αφού πέρασαν οι πρώτες μέρες του πραξικοπήματος και νομίζαμε ότι ανασάναμε λιγάκι, άρχισε η τουρκική εισβολή και τότε είδαμε το νοσοκομείο να γεμίζει αμέσως από τραυματίες. Ερχόντουσαν οι τραυματίες από όλους τους δρόμους και με όλα τα μέσα. Είδαμε καμένους με βόμβες να πάρουμε ρουκέτες. Το νοσοκομείο γέμισε, γεμίσαν οι διαδρόμοι. Βάλαμε παντού, επιτάξαμε τις κλινικές της Λευκωσίας και πάλι δεν υπήρχε χώρος για τους τραυματίες. Ήταν κάτι που πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω, δεν μπορώ να φανταστεί κανένας το τι είδαμε και τι. Όταν τα ζεις είναι άλλο, δεν υπάρχουν λέξεις. Πρέπει να βρούμε άλλες λέξεις για αυτά τα πράγματα. On July 20th, Turkey invaded Cyprus. Mr. Ecevit, the Turkish Prime Minister, describes the invasion as a simple peace operation aimed at restoring the status quo. Within 3 days, a ceasefire is called. The Greek junta collapses and Greece returns to democracy. Samson resigns and is replaced by Glafkos Kleridis as acting president. A conference is held at Geneva, but it disintegrates when the Turks, abandoning their peace operation line, demand territorial changes on a take-it-or-leave-it basis. On August 14th, Turkey attacks again. Mr. Ecevit publicly thanks the United States for their support. In a fever of anti-Americanism, Greece withdraws from NATO. The third guarantor power, Britain, with air force and troops on the spot, sticks to her policy of strict non-involvement. Unopposed, the Turkish planes wreak havoc in towns and villages. Napalm bombs burn forests and civilians, and the roads fill with refugees who flee from their homes in terror. Within 3 days, the Attila Line, as the Turks chose to call it, has slashed Cyprus in two. Beyond the Turkish flags, northern Cyprus has been turned into a huge concentration camp, sometimes inaccessible even to international humanitarian organizations. Women and children are caged up in schools and churches. The men are shipped off to prison camps in Turkey or disappear forever. Ο Λίκος Καόρου από την Κεφρέα, ο Μάρκος Κρίου από την Κεφρέα, ο Παναγιώτης Μακρίνης από την Κεφρέα, ο Νικόλας Χαραλαμπίδης από την Λάμπη, ο Παύλος Κρίου από την Λάμπη, ο Φίλος Δημαθητής από την Κεφρέα, ο Λάκος Χαρισκόρα από το Μαρκό, ο Πλάτων Αριστοτέλους από το Μαρκό, ο Το σπίτι μας είναι στην Κερίνια, μένουμε στην Κερίνια. Ο άντρας μου είναι γιατρός. Όταν έγινε η εισβολή, μείναμε στο σπίτι μας 4 μέρες, αλλά αναγκαστήκαμε να πάμε στο ξενοδοχείο Ντόουμ, όπου βρήκαμε άλλα 800 πρόσωπα. Εκεί μείναμε εγκλωβισμένοι, κλειστοί όλη μέρα. Και δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω.
Δηλαδή στη θάλασσα δεν μπορούσατε να πάτε. Ούτε στη θάλασσα, όχι. Εμένα με τα δυσκολίες κατάφεραν να με φέρει ο Ερυθρός Σταυρός λόγω του ότι ήμουν άρρωστη και έπρεπε να έρθω στο γιατρό μου για ακτινογραφίες. Τώρα προσπαθώ να πάω πίσω και δεν ξέρω αν θα μπορέσω. Ο άντρας μου είναι εκεί. Προσπαθώ να πάω γιατί καθώς όλοι οι Κερινιώτες θέλουν να μείνουμε στα σπίτια μας. Μας τρώει όμως η έννοια τι θα γίνομαι. Ζούσαμε μια άνετη ζωή και τώρα δεν ξέρουμε πώς θα ζήσουμε και πού θα ζήσουμε. Ήταν πρόβλημα μας, δεν είχε ήρθαμε οι τάτους. Που φύγαμε από τα σπίτια μας και ήρθαν οι Τούρκοι λαρού μας. Μιλά μόνο και πιάμε να με... Είμαι ο Κοτσάκαρη, δε με. Που είχα τα ρούχα μου, που είχα τα να βγω και να αρρώστησα, παιδί μου, αρρώστησα. Που να είστε σε ευχές μου, να όλοι σας. Από το σπίτι σας, πότε φύγατε? Τα χαζίρι, εσύ και ο Μέντα, έβρε το κόρι σου, πότε. Μαζί μου είχε δυο μήνες, γιέ μου, κρουσέ μου. Η κοτσάκα ριδέ, δεν είναι και λυπήθου μου, έβαι και μες στον τούτο που το λάρεις. Τι να τα πω, άντε πέμπω. Πέμπω, τι να σε να τα πω. Ποιος θα μας σώσει? Ο Θεός και η Παναγία και η Άγιοι ούλοι. Έτσι φωνάζει εδώ. Έτσι. Κουράγιο. Κουράγιο έχεις. Πού να πάω, πού να κάνω, πού να φτιάσω. Έλα εδώ, Χρυσή μου. Πώς σε λένε? Ρίν. Από πού είσαι? Από την Άσο. Είχατε μεγάλο σπίτι? Τα δύο πατώμα. Και τι έγινε? Τι έγινε? Ποιος το πήρε? Τους. Όταν φύγατε ήταν μέρα ή ήταν νύχτα? Ναι. Με αυτοκίνητο φύγατε? Ναι. Είχατε δικό σας αυτοκίνητο? Και εδώ πώς περνάς? Καλά. Καλά. Έχεις τις φιλενάδες όλα? Ναι. Όχι. Παίζεις με τα άλλα παιδιά? Ναι.
Τώρα που έμεινα μόνη μου σκέφτομαι τα τι είχα και τι είμαι. Εσείς πού ζούσατε? Στο Βαρόσι. Αλλά τι είχατε? Να μου πει, καθένας τι έχει το σπίτι του, τον οικοκυρκό του. Θα τώρα πέφτω χαμέ και γίνει μπόρο. Η οικογένειά σας, πού είναι? Πολύ καλά, μαζί μου όλοι. Ο γιος μου είναι στρατιώτης, αλλά είναι καλά, δόξα σε ο Θεός. Από εδώ πού θα πάτε? Ελπίζετε να πάτε πίσω στην Αμόχωστο? Πίσω. Πού θα πάμε πίσω, ποιον? Πού να πάμε και να μην βρούμε τίποτε? Προτιμώ να μην πάω. Να βρω το σπίτι κούκουρο. Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών μακαρίου του τιμίου πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού Μάριος, την δούλη του Θεού Μαρία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Αμήν. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή σε φάνος ο ναυτού. Θα σας ζήσω, ευχαριστώ. Μην κλείνετε την είσοδο των διαδρόμων και να έχετε τα δευτεία σας έτοιμα ώστε να μην καθυστερείτε. Ένας-ένας. Ένας-ένας με τη σειρά. Μην κλείνετε την είσοδο των διαδρόμων και να έχετε τα δευτεία σας έτοιμα ώστε να μην καθυστερείτε. Ένας-ένας με τη σειρά. Θέλουμε να πάμε σπίτι μας, βαρεθήκαμε. Θέλουμε να πάμε έξω μας. Στη Αδόρια ζούσα, περνούσα σαν κύριος, όπως πρέπει να περάσει ο κάθε ελεύθερος πολίτης. Σήμερα όμως είμαι στα δέντρα και εκεί εδώ και κοιμόμαστε. Χωρίς καμία βοήθεια από κανένα. Αυτά τα οποία υποφέρουμε εμείς έπρεπε να τα υποστεί ο κύριος Ιωαννίδης που έφανε τα δωράδια από την Αμερική και δημιούργησε την κατάσταση αυτή στην Κύπρο. Και εγώ ζητώ να τον φέρουν εδώ για να μου τον παραδώσουν εμένα, εγώ να τον δικάσω, που ξέρω να τον δικάζω. Εάν γίνει συμφωνία, σπίτι σου θα πας? Δεν θα πάω. Ποια είναι η ασφάλεια για να πάω? Με τα που κάνουν σήμερα στην Αμόχωστο, όπως μάθαμε. Αν αυτοί μας πυροβολούν και μας σκοτώνουν, ποιος θα τους επιβάλλει τον νόμο και εντάξει? Κανένας. Σημαίνει εμείς είμαι εδώ χαμένοι στο μόδι. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει. Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Η Financial Times του Λονδίνου σε κύριο άρθρο της τονίζει ότι αν κάτι μπορεί να επανορθώσει την κλονισμένη αυτοπεποίθηση της ευρωπαϊκής κοινότητας, αυτό θα πρέπει να είναι ο ενθουσιασμός με τον οποίο την επίσκεψε η Ελλάς μετά την πτώση της δικτατορίας. Και τη μεθάνηση αυτή την πήρε την περασμένη Πέμπτη με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Βουλής να καταλάβει πάλι η Ελλάδα την θέση της στην ευρωπαϊκή κοινότητα μετά τις προσεχείς γενικές εκλογές στη χώρα. Πόσο χρονών είσαι? 13. Έφυγες με όλη σου την οικογένεια? Ναι. Χάσατε κανένα δικό σας άνθρωπο? Τον αδερφό μου. Πόσο χρονών ήταν ο αδερφός? 18. Ο γέρος μου. 70 χρονών. Τεχνάλεγο θα ήταν. Πού είναι? Μεραθώ μου. Εκεί μόλις δεν χαμέ έμειναν η κόρη μου και ο γαμπρός μου. Εσένα, η δική σου. Εσένα.
Εσένα, κοντά, στρατιώτες και ο άντρας τον κοντά. Τρεις στρατιώτες. Και από πού έφυγε? Το σπαχαρικό και κάτι σαν οι Τούρκοι μας μέσα. Και οι Τουρκούες, πήραν και οι Τούρκοι και οι Τουρκούες. Χιλιάες Τούρκοι έχει μες το κόμμα και κάνουν. Και αν τα τράκτα μας, τις καρότσες μας, τα πρόβατα μας, τηλεόρασε μας, τα ψυγεία μας, τα ρούχα μας, ποιος ξέρει, λαλούν μας, γράφουν μας. Είχες μεγάλο σπίτι? Μεγάλον ήταν διπλανό με το γιού μου. Ξεφτά κάμαρες, δυο κάμαρες ανόια. Πάνω. Ποιος ξέρει να μου είναι η κάση. Και τι θέλετε, τι ζητάτε? Εμείς αγράμματι τι ξέρουμε να πούμε, να μιλήσουμε, να πούμε. Εμείς αγράμματι, εμείς θέλουμε, δεν είχαμε έρθει η καρδιά μας την καμία να πάμε στο χωρκό μας. Πάμε, έστω μας, έστω μας. Μέσα στην αυλή μας. Πέτε μέσα στην αυλή. Πέθανε η μάνα μου. Η μάμα μου πέθανε. Και πώς ήρθες εδώ πέρα? Μόνη ήρθα. Με λεωφορείο χωριανών ήρθα. Ο αδερφός μου είναι εχμάλωτος. Ο αδερφότεχνος μου είναι εχμάλωτος στην Τουρκία. Έχει περίπου 2,5 μήνες. Και δεν απολύθηκε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θα πας στη Λευκοσία από... Είναι να σε πάω, κανέναν δεν έχω. Ε, ποιος θα τους συναντήσει όταν γυρίσω πίσω? Ο Θεός. Που είναι άξιος. Δεν ξέρω που είναι. Είναι αγνοούμενος ο γιος. Είναι αγνοούμενος. Αγνοούμενος. Μα εμένα γιατί δεν μου τα δείξει. Εμένα γιατί δεν μου τα δείξει. Από τις 14 του Αυγούστου. Ναία μου. Ναι. Δεν έχω τίποτα νέα. Ναία μου. Από την Παλουγιώτησα. Ναία μου. Ασυλίστες εδώ τίποτα. Καθόλου πουθενά δεν το βρήκα. Καθόλου. Είναι αγνοούμενος. Είναι ένα χαρίκο και αεροσυνοδός. Επάρχει ζούση. Παντελή. Αύριο πώς είναι να κουμάνε. Ήρθαμε σήμερα, δούμε πάλι και κάτι να έρχομαστε. Τι θα γίνει, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε.
Να κάνουμε εγώ ο γέρος, 80 χρονών. Και σκέφτομαι και για λογική. Πόσα αγκόνια. Έχω δύο αγκόνια και ένα γαμπρό. Όχι, δεν αγκονούμε πέρα. Κάθε μέρα ερχόμαστε εδώ και δεν το βλέπουμε. Τι θα γίνει πότε, ξέρουμε, πότε θα συναντήσουμε. Ίσως μια μέρα. Είμαι από το Τρίκωμα. Τρίκωμα. Πείτε σύντομα όλοι μας θα ενωθούμε μαζί όλοι και θα περάσουμε ευτυχισμένα όπως μας την πριν. Θα τη χτίσουμε μια καλύβη να καθίσουμε όλοι μας. Ούτε καλύβη δεν θέλουμε, ούτε καλύβη. Μια καλύβη να κάτσουμε μέσα. Ούτε καλύβη δεν θέλουμε. Θα συγκεραστούμε. Μεταξύ αυτό ξέρεις τι είναι. Πιάσαμε ανάκριση και μετά την ανάκριση ναι. Πήραμε και κοιμήθηκα. Ναι. Ήταν και ξυπνήσαμε λίγο, η ώρα 10.30. Ναι. Και ανταγώσαμε μου ξύλο και μας σειρώσαμε στο πνευρό τα χαμέ. Πόσο σας είναι τα μουράκια. Πόσο χρόνο είναι. 16. 16 χρονών. 16. Σας παρακαλώ. Μήπως είδατε το γιο. Μα δεν έχουμε καθόλου πληροφορίες γιατί είναι αγνώμη. Και με τη φωτογραφία. Με τη φωτογραφία μου είπα δείξει μερικά μερικά. Το γιο μου κύριε Καντόρα. Είναι η φωτογραφία του. Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι έχουμε. Είναι κάτι. Κοιτάξτε καλά κύριε. Σας παρακαλώ. Μήπως είδατε το γιο μου. Είναι η φωτογραφία του. Υπηρετούσε στον τρίτο λόγο. Όχι.